Κύριε Δήμαρχε, ήρθαμε εδώ σήμερα για το θέμα του Δημοτικού Σχολείου Πεταλιού. Ένα έργο ανακατασκευής επισκευής που ήταν να τελειώσει το 2019. Έχει αργήσει. Τι γίνεται με αυτό το έργο? Ναι, πράγματι είναι ένα έργο το οποίο αφορά μια ριζική ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου, γιατί ήταν σε άθλια κατάσταση. Είναι μια χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Υπάρχει εργολαβία. Ο εργολάβος δουλεύει, αλλά ξέρετε ότι οι πληρωμές στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων γίνεται με αργούς ρυθμούς. Είναι ένα αίτημα το οποίο το βάζουμε επιμόνως όλοι οι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, ότι οι χρηματοδοτήσεις από αυτό το εργαλείο θα πρέπει να γίνουν με πιο ταχύς ρυθμούς για να μπορούν να προχωρούν τα έργα. Όμως δεν γίνεται μόνο αυτό. Έγιναν και κάποιες συμπληρωματικές αλλαγές που επιβάλλονταν να γίνουν, γιατί όταν κάνεις ένα σχολείο, η μελέτη δεν προέβλεπε υποδομές για αμαία. Εμείς τροποποιήσαμε λίγο τη μελέτη, έγινε με ένα συμπληρωματικό πίνακα, έγινε βεσέ για αμαία, αλλά και αλλάξαμε και λίγο τη μόνωση, γιατί υπήρχε ανεπάρκεια σε ό,τι αφορά τη μελέτη στο επίπεδο της μόνωσης. Όλα αυτά δημιούργησαν μια χρονοκαθυστέρηση. Ευελπιστούμε όμως, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον εργολάβο, δουλεύουν. Και αν σκεφτούμε και την εποχή τη δύσκολη που διανύουμε, όπου και πολλοί εργολάβοι με τα συνεργεία τους έχουν πρόβλημα λόγω του κορονοϊού, πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθεί, ώστε το Σεπτέμβριο η νέα εκπαιδευτική χρονιά να βρει τα παιδιά μας εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι, στο ανακαινισμένο Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου. Δηλαδή, Σεπτέμβριο τα παιδιά θα πάνε κανονικά στο. Είναι στόχος και έχω πιέσει και τον ανάδοχο ότι μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να παραδοθεί. Πρέπει να έχει τελειώσει από το Σεπτέμβριο, άντε να έχει και κανένα μήνα καθυστέρηση του 19. Η πλημελή χρηματοδότηση, από ό,τι γνωρίζω από το αρμόδιο Υπουργείο Δημοσίων Επενδύσεων, έχει κάνει τον εργολάβο να μην συνεχίζει τις εργασίες. Και το νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί δεν μπορεί κάποιος να βάλει από την τσέπη του χρήματα και να περιμένει να τα πάρει μετέπειτα. Για ένας λόγος παραπάνω, έχει τύχει ο ανάδοχος, ο εργολάβος, να είναι και πεταλιδίος. Οπότε πιστεύω θα μαζεύει λίγο πλάτη, που το λέμε έτσι χωριάτικα. Αλλά το αρμόδιο Υπουργείο, από ό,τι γνωρίζω, είναι αυτός ο λόγος, ότι υπάρχει πλημελή χρηματοδότηση. Έχει σταματήσει εδώ και μήνες. Έχει σταματήσει εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα το βασικό πρόβλημα να τα έχουν οι μαθητές του Πεταλιδίου και από την ευρύτερη περιοχή που έρχονται. Είναι επικίνδυνος ο δρόμος, ο επαρχιακός, στο σχολείο που ήταν λύση ανάγκης. Το βασικό είναι αυτό. Οι γονείς, υπάρχουν διαμαρτυρίες συνεχόμενα, γιατί τα πρωινά υπάρχει μεγάλη κίνηση. Οι δε συνθήκες των κτηρίων δεν έχουν προδιαγραφές για μαθητές για τέτοια. Ήταν αποθήκες, οι οποίες διαμορφωθήκαν ανάλογα να δώσουμε μια προσωρινή λύση για τα παιδιά. Δεν υπάρχει καλός εξαερισμός, δεν υπάρχουν συνθήκες θέρμανσης κατάλληλες, δεν υπάρχει κατάλληλο προάβλιο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και σε αυτό νομίζω ότι οι δασκάλοι και πέρα, οι άνθρωποι που δουλεύουν με τα παιδιά, ότι είναι πιο αρμόδιοι να ξέρουν τα προβλήματα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, τίποτα, καμία διαβεβαίωση ότι θα δοθούν κάποια χρήματα, θα προχωρήσει το έργο? Πιστεύω ότι ο Δήμαρχος, γιατί ξέρω ότι φροντίζει, επανειλημμένως έχει επαφές με το αρμόδιο Υπουργείο, και από ό,τι γνωρίζω είχαν υποσχεθεί ότι θα στέλνανε κάποια χρήματα, θα βάζανε κάποια χρήματα ώστε να συνεργήσουν εργασίες. Από εκεί πέρα δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο όμως τι έχει γίνει.